Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ζώδια και συμβουλές, με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι, για να αλλάξει η ζωή σας, για να γίνετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, για να διώξετε επιτέλους όλη την αρνητική ενέργεια από γύρω σας, όλη τη ζήλια και το φθόνο, την κακία των συνανθρώπων σας και των συγγενών σας, γιατί όχι. Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα... Καυτερό. Απιστία. Τέλειο. Τι κάνουμε και πώς το διορθώνουμε. Τώρα θα μου πεις, διορθώνεται η απιστία. Όλα διορθώνονται. Η Βαλεντίνη τα διορθώνει όλα. Να σας πω κάτι. Πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει. Άλυτος είναι μόνο ο θάνατος. Αλήθεια σας λέω. Ας ξεκινήσουμε τώρα τα ζώδιά μας. Και πάντα φυσικά με κριάρια. Είναι πολλές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σου και οι περισσότερες είναι προς όφελός σου. Ωστόσο, πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι και να μην περιμένεις όλα να γίνουν από μόνα τους. Χρειάζεται προγραμματισμός, καλή διαχείριση του χρόνου για να μην πελαγώνεις. Σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά, καλό είναι να είσαι μετρημένος και να μην αφήνεις τις καταστάσεις να ξεφεύγουν. Να είσαι έτοιμος για κάποιες εκπλήξεις και όχι απαραίτητα ευχάριστες. Αν δεν έχει σχέση, η ημέρα ευνοεί τις πρωτοβουλίες. Στα επαγγελματικά θα βρεις κάποια εμπόδια και θα νιώσεις ότι δεν μπορείς να περάσεις τις ιδέες σου και να κάνεις τους άλλους να σε ακούσουν. Μη χάνεις την υπομονή, αλλά ούτε και την επιμονή σου. Ταύρος. Μάλλον, τα πόδια σου σήμερα δεν πατάνε στη γη. Παρασύρεσαι από το δημιουργικό σου πνεύμα και καταλήγεις να κυνηγάς πράγματα που δύσκολα μπορούν να υλοποιηθούν. Η απογοήτευση σε κάνει να μένεις πίσω και να μην ασχολείσαι με ρεαλιστικές υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα. Στα αισθηματικά, τα πράγματα μπορεί να πάνε καλά, αν αφήσεις στην άκρη τα προβλήματα και κάθε συζήτηση από αυτά και επικεντρωθείς με ευχάριστες συζητήσεις που αφορούν με ό,τι έχει να κάνει με το σύντροφό σου. Αν κοιμάσαι μόνος σου τα βράδια ακόμη, εκδήλωσε το ρομαντισμό σου και άφησε κάποια άτομα να σε πλησιάσουν πιο άνετα. Στα επαγγελματικά, χρειάζονται περισσότερη συγκέντρωση. Μην ξεχνάς ότι για να κάνεις νέα ξεκινήματα, πρέπει να έχεις βάλει ένα πρόγραμμα. Δίδυμη. Οι ξένες υποθέσεις είναι αυτές που θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα. Πολλοί άνθρωποι θα σε πλησιάσουν για να σου μιλήσουν για τα δικά τους προβλήματα και θα σε βαρύνουν αρκετά. Μην είναι ανεπηρέαστος και μην ψάχνεις να βρεις χρόνο για να τους βοηθήσεις. Κοίταξε λιγάκι τις δικές σου εκκρεμότητες. Αισθηματικά. Χρειάζεται καλή θέληση και διάθεση για επικοινωνία, ώστε να βρεις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις με τη σχέση σου. Και αν δεν έχεις βρει ακόμη το άτομο που θα σε συντροφεύει, σήμερα θα δεχτείς προσκλήσεις και δεν πρέπει να τις αγνοήσεις. Τα επαγγελματικά θα έχουν κάποιες δύσκολες στιγμές και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Καρκίνος. Μια καλή ημέρα για να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου. Όμως μην κάνεις κάποια βιαστική κίνηση, γιατί κινδυνεύεις να βάλεις λάθος βάσεις για το μέλλον. Γενικά, να είσαι ανοιχτός και να ακούς άλλες απόψεις και να μην γίνεσαι επίμονος πάνω στον ενθουσιασμό σου για κάποια ζητήματα. Στα αισθηματικά, συζήτησε με τον σύντροφό σου και μην κρατάς τα προβλήματα για τον εαυτό σου. Θα νιώσεις καλύτερα και θα βρείτε λύσεις από κοινού. Όσο για σένα που η μοναξιά μονοπολεί τη ζωή σου, παίρνα όσο καλύτερα γίνεται, χωρίς να αγχώνεσαι και χωρίς να σκέφτεσαι συνεχώς την κατάσταση της αισθηματικής σου ζωής. Και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία δεν θα αργήσει να έρθει. Όσο για τα επαγγελματικά, θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να τελειώνεις με τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει εδώ και καιρό. Προσοχή σε ποιους ανθρώπους μιλάς, αλλά και ποιους εμπιστεύεσαι. Λιοντάρια. Το σημερινό πλανητικό σκηνικό δημιουργεί ένα κλίμα που επηρεάζει όλα τα ζώδια. Εσύ όμως έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία σήμερα και όσα ακούς σε αποσυντονίζουν εντελώς. Άρχισε να χρησιμοποιείς πάλι το μυαλό σου για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που προκύπτουν. Στα αισθηματικά είναι μια καλή ημέρα για να πάρεις αποφάσεις. Δώσε τέλος σε όποια κατάσταση σε καταπιέζει και δεν σε αφήνει να περνάς καλά.
Και αν ακόμα δεν έχεις συναντήσει κάποιο ενδιαφέρον άτομο στη ζωή σου που θα κατακτήσει την καρδιά σου, έχεις κάθε πιθανότητα να περάσεις ένα ερωτικό βράδυ με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν. Στη δουλειά θα έχεις να αντιμετωπίσεις συμπεριφορές που θα σε εκνευρίσουν και ίσως να σε φέρουν εντάσεις και προστριβές. Φρόντισε όμως να μην ξεφύγεις από τα όρια. Παρθένος, σήμερα καλά είναι να μείνεις μακριά από κάποια άτομα που με τη συμπεριφορά τους σου χαλάνε τη διάθεση. Δεν υπάρχει λόγος να έρθεις σε σύγκρουση μαζί τους. Γενικά, επιστράτευσε την αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλύτερα από ό,τι περίμενες. Αισθηματικά, θα περάσεις μια ευχάριστη ημέρα. Είναι όμως το χέρι σου να μπορείς να ελέγξεις το άγχος σου για να περάσεις ακόμη καλύτερα. Πάντως, κι αν ακόμα δεν έχεις βρει κάτι που θα σε ενθουσιάζει στη ζωή σου, η μέρα φέρνει μια πολύ καλή γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό φέρ' σου ένα λόγος. Και στα επαγγελματικά θα σου δοθεί σήμερα η δυνατότητα να κάνεις νέες συμφέρουσες συμφωνίες ή να διορθώσεις και κάποιες καταστάσεις που στέκονται εδώ και καιρό εμπόδιο στα σχέδιά σου. Ζυγός. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου και να δώσεις από μόνος σου κάποιες λύσεις. Μην αποφεύγεις να κάνεις κάτι με το άλοθη ότι θα αναλάβουν δράση κάποιοι άλλοι. Η μέρα είναι ευνοϊκή για να λύσεις προβλήματα που σε κουράζουν εδώ και καιρό. Σε αυτή την προσπάθεια θα σε βοηθήσουν και κάποιοι καλοί φίλοι. Αισθηματικά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν μέσα στη σχέση. Μην διστάσεις να πεις αυτά που σε απασχολούν. Είναι η μόνη λύση για να σώσεις την κατάσταση. Όσο για σένα που έχεις ερωτικές μοναξιές, σύντομα θα γνωρίσεις ένα άτομο που θα σε ενθουσιάσει. Και στα επαγγελματικά, έχεις αρκετές υποχρεώσεις, αλλά με ένα καλό προγραμματισμό θα τα φέρεις όλα σε ένα σημείο εξέλιξης και θα ηρεμήσεις. Σκορπιός. Σήμερα σε κυριεύει μια ακατάπαυστη επιθυμία να εκπληρώσεις σχέδια που δεν είχες ολοκληρώσει εδώ και καιρό. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ασχοληθείς με τις δικές σου ανάγκες και να κάνεις πραγματικότητα κάποια από τα όνειρά σου. Άλλωστε, έχεις κουραστεί αρκετά και σου αξίζει και λίγη ξεκούραση. Στα αισθηματικά, σήμερα θα προκύψουν κάποιες στιγμές έντασης μέσα στη σχέση. Βρες ηρεμία και υπομονή για να λύσετε τα θέματά σας. Και αν είσαι μόνος σου, παίρνα μια όμορφη μέρα κάνοντας αυτά που σε ευχαριστούν. Η νέα γνωριμία θα έρθει σύντομα. Και στη δουλειά, δείξε μεγάλη προσοχή σε κάποιες συνεργασίες που σε προβληματίζουν. Μην αποφασίσεις βιαστικά, γιατί μάλλον θα βγάλεις και λάθος συμπεράσματα. Τα οικονομικά σου θα σε αγχώσουν, αλλά κυρίως εξαιτίας αυτής της τάσης σου να ξοδεύεις αλόγιστα. Τοξότης. Η σημερινή μέρα σε βρίσκει δυναμικό και αποφασισμένο για όλα. Κάποια στιγμή βρίσκουν λύση και εσύ είσαι έτοιμος να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου. Εκμεταλλεύσου την ενεργητικότητα για να ανοίξεις τον δρόμο προς την εκπλήρωση των επιθυμιών. Στα αισθηματικά, αν κρατήσεις μακριά τα προβλήματα της δουλειάς, μπορείς να περάσεις μια πολύ όμορφη βραδιά με το τέρι σου. Μη χαλάσεις το κλίμα με το άγχος σου. Και αν δεν έχεις σχέση, φρόντισε τον εαυτό σου, κάνε πράγματα που σε ευχαριστούν και να έχεις στο νου σου. Γιατί το άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να είναι και πολύ κοντά σου. Όσο για τα επαγγελματικά, πηγαίνουν πολύ καλά. Και σήμερα καλό είναι να αποφύγεις κάθε αλλαγή που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες σου. Εγώκερος. Σήμερα θα έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις όλες σου τις ικανότητες και να προχωρήσεις στον δρόμο της επιτυχίας. Ό,τι έχεις αφήσει στην τύχη του, θα το αναλάβεις προσωπικά και θα τα καταφέρεις περίφημα. Στα αισθηματικά, υπάρχουν θέματα από το παρελθόν που σε κυνηγούν ακόμη. Απέφυγε δυσάρεστες κουβέντες και προτίμησε να μιλήσεις με τον σύντροφό σου για ευχάριστα σχέδια. Και αν ανήκεις στην κατηγορία των αδεσμεύτων, είσαι σε μια περίοδο που η γοητεία σου δεν περνάει καθόλου απαρατήρητη. Κάνε λίγο υπομονή και μην χάνεις το κριτήριό σου. Επαγγελματικά, η μέρα μπορεί να προκαλέσει κάποιες εντάσεις στη δουλειά. Θα πρέπει να είσαι ήρεμος και να μην τραβήξεις τα πράγματα στα άκρα, γιατί θα δημιουργήσεις ανεπανόρθωτες καταστάσεις. Υδροχόος.
Η κοινωνική σου ζωή σήμερα θα είναι έντονη. Θα υπάρχουν στο πρόγραμμα επαφές και συζητήσεις που θα σε ανεβάσουν το ηθικό, αλλά και τη διάθεση. Ακόμη και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σου θα είναι πιο θετικοί απέναντί σου. Στα αισθηματικά, ίσως προκύψουν κάποιες στιγμές έντασης και χρειάζεται να είσαι ψύχρεμος για να μην αφήσεις παρεξηγήσεις να σου χαλάσουν το βράδυ. Αν έχεις βρει, δεν έχεις βρει ακόμη το άλλο σου μισό, θα ανακαλύψεις πως κάποια γνωριμία που έχεις κάνει τελευταία είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νόμιζες. Στα επαγγελματικά, παρουσιάζονται διάφορες ευκαιρίες και μάλιστα χωρίς να το περιμένεις. Έχε το νου σου για να τις αναγνωρίσεις, αλλά και να τις αξιοποιήσεις δεόντως. Τελειώνουμε με ψαράκια. Η ημέρα είναι αρκετά ήρεμη για σένα και έτσι θα πρέπει να την αφήσεις να εξελιχθεί. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και μην παρασυρθείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις. Προτίμησε την ειλικρίνεια για να μην βρεθείς μπλεγμένος. Στα αισθηματικά, αν ανήκεις στους δεσμευμένους ηχθείς, τα αισθηματικά, νιώθεις μια ανασφάλεια που σήμερα μπορεί να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Καλύτερα να χαλαρώσεις και να μην βγάλεις τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Και αν είσαι ελεύθερο ψάρι, υπάρχει μια ερωτική ατμόσφαιρα γύρω σου. Παίρνα καλά, φλερτάροντας, κάτι που το κάνεις πάρα πολύ καλά και μην απογοητεύεσαι. Επαγγελματικά, η ζωή πάει καλά εδώ. Όσο και εσύ είσαι σε ετοιμότητα να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, δούλεψε ομαδικά και θα δεις άμεσα αποτελέσματα. Αυτά ήταν τα ζώδιά μας για σήμερα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, και τώρα συμβουλές ζωής με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Συμβουλές πώς να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας προβλήματα. Συμβουλές πώς να αλλάξουμε τη ζωή μας, πώς να διώξουμε όλη αυτήν την μιζέρια, όλη αυτήν τη στεναχώρια, τις φασαρίες, τους τσακωμούς. Συμβουλές γενικά πώς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε θετικά, τι πρέπει να μάθουμε. Ο νόμος της έλξης είναι ο νόμος της ζωής. Αυτό που εκπέμπουμε, είτε σαν σκέψη, είτε σαν να φωνάξουμε στο σύμπαν, αυτό μας επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. Άρα, όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Δεν σκεφτόμαστε αρνητικά. Τώρα κάποιος θα μου λέει που με βλέπει κάθε μέρα, Βαλεντίνη, δεν βαρέθηκες να το λες? Όχι. Κάθε μέρα θα σας το λέω, μέχρι να καρφωθεί μέσα στο μυαλό σας. Μέχρι να αλλάξω το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί είμαι σίγουρη, αλλάζοντας το σκεπτικό σας, θα αλλάξει και η ζωή σας. Και θα γίνει καλύτερη, πιστέψτε με. Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα. Καυτό θέμα. Απιστία. Πιο καυτό δεν γίνεται. Τι είναι η απιστία? Τώρα, εδώ οι απόψεις διείστανται. Και πώς την αντιμετωπίζουμε. Τι κάνουμε. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και τι εννοούμε απιστία? Απιστία, η λέξη, ο ορισμός. Έχουμε πίστη στον άνθρωπό μας, στο ζευγάρι μας, στον σύζυγο ή στο σύντροφό μας. Όταν λοξοπιστήσει, να το πω έτσι, ο σύντροφος ή η σύντροφος και κοιτάξει ερωτικά ή φλερτάρει ερωτικά με κάποιον άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι η σχέση άρχισε να έχει ρογμές. Γιατί όταν ένα ζευγάρι είναι αγαπημένο και ενωμένο, δεν έχει ανάγκη να γυρίσει να κοιτάξει και να βρει κάποιον άλλον. Από αυτή τη βάση ξεκινάμε πάντα. Ας πούμε ότι κάνατε κάποια λάθη, γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις που ήρθαν στο γραφείο μου με θέμα απιστίας, τις περισσότερες φορές έχουν, να ξέρετε ότι όταν ένα σύζυγος απιστεί, μερίδιο ευθύνης έχει και η σύζυγος. Ή η σύντροφος, ή το αντίθετο. Ποτέ, σε μία σχέση που δεν πάει καλά, ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Θα μου πεις, και πού φταίω εγώ? Κάθομαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύω, πλένω, σιδερώνω, κάνω όλες τις δουλειές, προσέχω τα παιδιά, πάω και στη δουλειά και γυρνάω. Και αυτός τρέχει με τις γκόμενες, με τις φιλενάδες. Ναι, είδες τι καλά το είπες. Έχεις αφιερώσει όλο σου το χρόνο στο σπίτι, στο μαγείρεμα, στα παιδιά και στη δουλειά σου. Και φυσικά δεν σου μείνει χρόνος να αφιερώσεις στον άντρα σου.
Γιατί ο άντρας μας είναι το πρώτο μας παιδί. Ο άντρας είναι πάντα ένα παιδί, το οποίο θέλει δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, θέλει ντάντεμα. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν θα σας πω σήμερα τι πρέπει να κάνετε για να μην απιστήσει. Σήμερα θα σας πω πώς θα συμπεριφερθούμε από τη στιγμή που το διαπιστώσαμε. Είτε γιατί πήρες το κινητό του και το ψάξες. Εγώ δεν θα σου πω αν έκανες καλά ή δεν έκανες. Λίγο πολύ, όλες το κάνουν αυτό, για να έχουν τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά. Προσωπικά, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, όταν μιλάμε για το σύντροφο και για τους συζύγους. Το να κάνεις σαν τη μανιακή και να παίρνεις συνέχεια και να ψάχνεις το κινητό του μόλις ο άνθρωπος πάει στην τουαλέτα, το θεωρώ γελίο. Αλλά το μια στις τόσες να ψάξεις το κινητό του, το κάνω και εγώ. Αλλά όχι κρυφά, φανερά. Και λέω, τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Είναι απλό. Αυτό για να έχεις το νου σου. Και πες ότι βρήκες κάτι στο κινητό. Κάτι το οποίο πιθανόν κάποια να το έστειλε. Αλλά είναι άλλο να στείλει ένα μήνυμα στον άντρα σου και είναι άλλο να στείλει αυτός. Όταν διαπιστώσεις λοιπόν ότι, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι, πολλές είναι αυτές οι οποίες είναι και ανήθικες, οι οποίες μπαίνουν ανάμεσα στα ζευγάρια, χωρίζουν ζευγάρια ή προσπαθούν με άσχημα πράγματα που κάνουν για να χωρίσουν τα ζευγάρια. Τα γνωρίζω γιατί τα βιώνω καθημερινά στο γραφείο μου και δυστυχώς είναι πολύ λυπηρές και στενάχωρες καταστάσεις. Όταν θα δεις λοιπόν στο κινητό ή κάπου αλλού ή τον δεις, τον πιάσεις γιατί πολλές τους παρακολουθούν. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι, δεν θα χάσεις την ψυχραιμία σου. Δηλαδή, είδες κάτι στο κινητό. Τι ωραία περάσαμε χθες μωρό μου, ας πούμε. Και το έστειλε αυτός σε αυτήν. Δεν θα του πεις τι είναι αυτό το μήνυμα, ποια είναι αυτή και όλα αυτά τα χαζά. Μιλιά δεν θα βγάλεις. Αν θέλεις να βρεθείς έξυπνα και πονηρά. Απλά θα δούμε μαζί, θα πάρεις τηλέφωνο εμένα σίγουρα. Θα δούμε μαζί ποια είναι αυτή, τι είναι, τι... Δεν κάνεις, δεν ουρλιάζεις, δεν φωνάζεις, δεν τον βρίζεις, γιατί έτσι θα βρει την ευκαιρία να φύγει από το σπίτι. Αν πάλι ψάχνεις την ευκαιρία για να τον διώξεις, αυτή είναι η ευκαιρία, διώξε τον. Όμως, εμείς πάντα κοιτάμε να έχουμε τα ζευγάρια ενωμένα και όχι να χωρίζουν. Άρα, ακόμη και είδες κάτι το οποίο σε πλήγωσε, σίγουρο είναι αυτό. Κάνε λίγο κουράγιο και υπομονή. Κράτησε τα στοιχεία αυτά που χρειάζεσαι να κρατήσεις, αλλά δεν πρέπει να κάνεις καθόλου κατηνιές, καθόλου ουρλιαχτά, ούτε ποια είναι αυτή, ούτε τίποτε. Και μην τον οθήσεις, γιατί με όλα αυτά τα ουρλιαχτά, το μόνο που καταφέρνεις είναι να τον σμπρώχνεις ακόμα πιο μακριά σου. Όσο λοιπόν υπάρχει ο σύζυγος μέσα στο σπίτι και τρώει μαζί σου και πίνει μαζί σου και κοιμάται δίπλα σου, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και τι εννοώ με αυτό. Μπορούμε με κάποια ευχή και προσευχή να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει στη συζυγική του σχέση, στη συζυγική του κλίνη, να επανέλθει κοντά στη σύζυγο και στα παιδιά και στην οικογένεια και να τα αφήσει αυτά τα παραστρατήματα. Να δω εγώ την κατάσταση πώς έχει, για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος γύρισε και κοίταξε άλλη γυναίκα, να σου πω και σε σένα αν κάτι έκανες λάθος το οποίο θα πρέπει να διορθώσεις, πρώτα απ' όλα από την εμφάνισή σου μέχρι και τη συμπεριφορά σου, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο ζευγάρι για να είναι αγαπημένο. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολλά ζευγάρια και σαν σύμβουλο ζωής και σαν μελλοντολόγος που είμαι, πάρα πολλά ζευγάρια που με επισκέφθηκαν αυτή τη στιγμή είναι μαζί και αγαπημένα, ενώ ήταν στα πρόθυρα του να χωρίσουν. Και συνήθως τα ζευγάρια χωρίζουν από μηδαμινές αιτίες. Δεν έχουν σοβαρά ζητήματα. Απλά οι άνθρωποι δεν έμαθαν να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Ας μιλήσουμε λίγο για το θέμα της απιστίας. Είναι ένα θέμα το οποίο πληγώνει τον εγωισμό, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα. Πληγώνει τα συναισθήματα, πληγώνει τα πάντα. Να θυμάστε όμως κάτι. Αυτός που αγαπάει, ξέρει να συγχωρεί. Και
όταν ο άντρας σου έχει γυρίσει ή η γυναίκα σου και κοίταξε κάποιον άλλον, θέλω να δεις πρώτα τον εαυτό σου μέσα σου τι λάθος έκανες, γιατί μπορεί και να έκανες λάθος. Και αν παρόλα αυτά είναι ένας αλήτης που ό,τι και να κάνεις, όσο καλά και να του φερθείς, αυτός θα γυρνάει από εδώ και από εκεί, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και αυτό ακόμα, αυτόν τον αλήτη δηλαδή ακόμα, που δεν εκτιμάει και δεν σέβεται τίποτε από το καλό της γυναίκας του και τρέχει από εδώ και από εκεί, ακόμη και αυτό διορθώνεται. Όμως, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να απιστεί ή να προσπαθεί να φλερτάρει ή να ξεφεύγει, κοίτα λίγο μέσα σου. Τι λάθος έκανες, τι λάθος χειρισμούς κάνεις σε αυτή τη σχέση για να βλέπεις τον άνθρωπό σου να προσπαθεί να διαφεύγει. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς, το κάνω και εγώ στο γραφείο. Λοιπόν, αν έχετε περιστατικά τέτοιου είδους που με το σύζυγο έχετε προβλήματα, δηλαδή δεν σας προσέχει πλέον, δεν έρχεται σε επαφή ερωτική μαζί σας, προσπαθεί να φεύγει συνέχεια, είναι αδιάφορος ή βρίσκεται περίεργα μηνύματα στο τηλέφωνα ή τον βλέπετε ότι βγαίνει με άλλες γυναίκες ή γενικά υπάρχει μια ανακατοσούρα και μια αναστάτωση μέσα στο σπίτι ή μαλώνει με τα παιδιά, πολύ σημαντικό. Αλλά όχι μόνο σε θέματα απιστίας, αυτά μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε να κλείσουμε ένα ραντεβού, είτε στο γραφείο μου, είτε τηλεφωνικό ραντεβού και να το λύσουμε. Λύνεται εύκολα. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα, διορθώνεται η απιστία. Όσο θα μου πεις, αν έχει πάει με την άλλη, τι να κάνω τώρα εγώ. Όχι, δεν θα κάνεις τίποτα, μπορείς όμως να κάνεις να μην ξαναπάει. Εκτός αν δεν τον θέλεις. Όπως λέει και μία, α, τώρα αφού πήγε με άλλη, δεν τον θέλω άλλο. Άμα δεν τον θέλεις, δώσ' τον στην άλλη. Και κατάστρεψε και πέταξε όλα αυτά τα χρόνια και όλον αυτόν τον κόπο που έκανες μέχρι εδώ για να φτάσετε σε αυτή την οικογενειακή κατάσταση που φτάσατε. Φτιάξατε περιουσίες, τα παιδιά σας, αυτά. Είναι κρίμα να διαλύονται όλα τόσα εύκολα επειδή μπήκε ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο, όπως μπήκε, μπορεί και να φύγει. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, αλλά ακόμη και αν έχετε περιπτώσεις στην οικογένεια μέσα που έχετε αρνητική ενέργεια, που μπαλώνετε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ενώ είστε αγαπημένοι και καλή οικογένεια και δεν έχετε ουσιαστικά προβλήματα, παρόλα αυτά, δηλαδή θα καθίσετε να φάτε και μαλώνετε. Μαλώνει ο σύζυγος με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολλά παιδιά. Ακούω πολλές κυρίες που μου λένε, μου συμπεριφέρεται ο γιος μου άσχημα, μου μιλάει με νεύρα. Και δεν είναι επειδή είναι 18 χρονών, γιατί και τα δικά μου παιδιά ήταν 18 χρονών, δεν μου μιλούσαν άσχημα. Είναι κάποια πράγματα που αν είστε μια οικογένεια καλή και σας ζηλεύουν οι συγγενείς και οι φίλοι, είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή γκριζάρει η άβρα της οικογένειας και έρχεται αυτή η αρνητική ενέργεια μέσα στο σπίτι σας. Αυτό όμως όλο μπορεί και να φύγει. Μπορούμε να το διώξουμε κάνοντας μια ευχή και προσευχή για να διώξετε όλη την αρνητική ενέργεια μέσα από το σπίτι. Βλέπετε ότι τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, τα σπουδάσατε και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Βλέπετε ότι η κόρη σας μεγάλωσε, έγινε μια κοπέλα με τη δουλειά της, με όλα και δεν μπορεί να βρει ένα σύντροφο. Μου ήρθε μια κυρία προχθές, έχει δύο κορίτσια, σαν τα κρύα νερά και δεν έχουν κάνει σχέση. Και όταν κάναμε την πρόβλεψη και είδαμε και συζητήσαμε την κατάσταση και κάναμε τη συνεδρία μαζί, είδαμε ότι υπάρχει θέμα μέσα στην οικογένεια, υπάρχει σοβαρό θέμα μέσα στην οικογένεια που πρέπει επιγόντως να λυθεί το πρόβλημα. Για να μπορέσει και να ανοίξει η τύχη των παιδιών, των κοριτσιών, για να κάνουν οικογένεια. Επίσης μου ήρθε και περίπτωση ένα παλικάρι, το οποίο ήταν αραβωνιασμένο και χώρισε. Από τότε που χώρισε με την αραβωνιαστικιά του και μετά, δεν ξαναέκανε σχέση, δεν μπόρεσε. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, μπουκώνει, κάνει. Και βρήκαμε ότι η πρώην πουθερά έκανε τις ασχήμιες της, είπε τα άσχημα λόγια της. Ξέρετε τι εννοώ. Από το να καταραστεί μέχρι 1000 μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στην κακία του. Και το παιδί έχουν περάσει τώρα 4 χρόνια από ό,τι μου είπε η μητέρα του και πάει από τη δουλειά στο σπίτι και δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει μία σχέση. Κάνει προσπάθειες να κάνει σχέση και μετά από το πρώτο ή δεύτερο ραντεβού εξαφανίζονται οι κοπέλες. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Έφτασε 37-38 ετών και ακόμη είναι μόνος του, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει μια πολύ καλή οικογένεια. Αυτό θέλω να πω. Όλη αυτή η αρνητική κατάσταση πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διορθωθεί
για να μπορέσετε να καμαρώσετε και να δείτε τα παιδιά σας με οικογένειες και να δείτε και εγγόνια. Λοιπόν, πού μπορείτε να με βρείτε, επειδή η εκπομπή παίζει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και παίζει και στο YouTube, που σημαίνει ότι όλες μου οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube, άρα σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Καταλαβαίνουν μόνο όμως αυτοί που μιλάνε ελληνικά. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, που έχω 3 προφίλ και 2 σελίδες, και σαν κέντρο πνευματικής αναζήτησης που είναι το γραφείο μου, αλλά και σαν Βαλεντίνη, Βασιλιάδου, Ζώδια και Συμβουλές που είναι η εκπομπή. Μπορείτε να με βρείτε στο YouTube, όπως είπαμε. Μπορείτε να με βρείτε στο site μας που βλέπετε, που είναι και το διαδικτυακό μας σπίτι, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα ό,τι αφορά με όλα ό,τι έχει το γραφείο μας. Και αυτά που έχει το γραφείο μας και που μπορείτε και να τα παραγγείλετε, είναι το λαδάκι, το επαγγελματικό, για να ανέβουν τα επαγγελματικά, που μπορώ να σας το στείλω μαζί με λιβανάκι για τη δουλειά σας, και ένα τυχερό πετράδι καλοτυχίας, το λαδάκι της αγάπης, το οποίο και αυτό ανεβάζει την ερωτική λίμπιντο σε ένα ζευγάρι που κάπως έπεσε το πάθος, ή στις ελεύθερες κοπέλες για να φλερτάρουν, για να έχουν ερωτική προσέλκυση. Το χεράκι της Φατίμα, που είναι ένα υπέροχο μπρελοκάκι και ρουφάει την αρνητική ενέργεια, και τόσα πολλά άλλα τέτοια όμορφα μικροπραγματάκια που έχουμε, τα οποία βοηθάνε όμως μέσα από την προσευχή. Φανταστείτε, θέριο έλαιο είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, λαδάκι, θέριο έλαιο. Το οποίο με την κατάλληλη προσευχή και με το λιβάνισμα που γίνεται και η προσευχή που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, όλα διορθώνονται. Μπορείτε να τα παραγγείλετε και να σας τα στείλω με courier. Τα τηλέφωνα που βλέπετε είναι το σταθερό, το κινητό του γραφείου, και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνική συνεδρία, αλλά και τηλεφωνική πρόβλεψη, και να μου κλείσετε ραντεβού και στο γραφείο μου. Για τους φίλους και φίλες της Αθήνας, έρχομαι μία φορά το μήνα, όπου κάνω εκεί επισκέψεις, όχι πολλές, δεν προλαβαίνω, σε κάποιο κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα στην Αθήνα, σε μία αίθουσα που νοικιάζω, και εκεί δέχομαι κάποιους ανθρώπους με ραντεβού για κάποιες περιπτώσεις με πολύ σοβαρά θέματα. Τον περισσότερο κόσμο όμως από όλη την Ελλάδα με τηλεφωνική συνεδρία ή τηλεφωνική πρόβλεψη. Γιατί μέσα από την πρόβλεψη, διαβάζοντας τις κάρτες, βλέπουμε τι είναι αυτό που έγινε στο παρελθόν. Γιατί για να δημιουργηθεί μια κατάσταση άσχημη στην οικογένεια και στα παιδιά, από κάπου προήλθε. Ποιος ή ποια είναι αυτή η νύφη, συνυφάδα, κουνιάδα, πεθερά και χίλια δυο από πριν, σας έκανε κάτι κακό ή είπε κάτι κακό ή σας κουτσομπολεύει και σας υπονομεύει, και όλα αυτά πώς φεύγουν, πώς λύνονται, και επίσης πώς προφυλασσόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί οι κακοί και φθονεροί άνθρωποι ποτέ δεν σταματάνε να μιλάνε, και εμείς δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε όμως σίγουρα να προστατευτούμε εμείς, ούτως ώστε να μην μας ξανακουμπίζεται και να μην ξαναλερώσει η άβρα μας. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μην μου στεναχωριέστε άλλο και μην αφήνετε τη ζωή σας να κυλάει άλλο έτσι. Όσο για σένα που σε πλήγωσε ο άντρας σου, ο σύζυγος ή ο σύντροφος με κάποια απιστία, και τον αγαπάτε και τον θέλετε ακόμα, λύνεται πολύ εύκολα. Μπορούμε δηλαδή να τον επαναφέρουμε κοντά και να είναι πιστός όσο δεν ήταν ποτέ άλλοτε. Πολύ εύκολα, με μία ευχή και προσευχή. Ξέρετε τι σας λέω, περισσότερα δεν μπορώ να πω. Όσο για τα υπόλοιπα άλλα προβλήματα, όλα τα προβλήματα λύνονται. Το λέω πάντα αυτό και θα το ξαναπώ. Πρόβλημα άλυτο για μένα δεν υπάρχει. Μόνο ο θάνατος είναι άλυτος. Όλα τα άλλα λύνονται. Η διάθεση πρέπει να υπάρχει και η θέληση. Η δύναμη υπάρχει. Τα λιβανάκια υπάρχουν, τα κεριά υπάρχουν, οι προσευχές υπάρχουν, και το πιο βασικό, η Βαλεντίνη σας υπάρχει, που με αγάπη και σεβασμό θα ακούσω και θα μοιραστώ το πρόβλημά σας, θα το συζητήσουμε, θα κάνουμε συνεδρία μαζί, θα δούμε τις κάρτες τι μας λένε και τι μας προτείνουν και τι μας συμβουλεύουν, θα σας μιλήσω και σαν σύμβουλος, και θα δεις τελικά ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολα και τόσο άσχημα. Λοιπόν, περιμένω το τηλεφώνημά σας, το οποίο τηλεφώνημα που θα κάνετε και η επίσκεψη σε μένα, το ραντεβού, θα είναι ένα δώρο στον εαυτό σας και μπορεί και στην οικογένειά σας. Σας αγαπάω πολύ πολύ, σας φιλώ γλυκά, γεια σας.